Γεια σας, τι κάνετε? Έχετε πάει κάποτε στο Μαδαγασκάρι? Ούτε κι εγώ. Αλλά θα σας βάλω τώρα κάποιες φωτογραφίες πώς είναι αυτό το όμορφο μέρος και να σας δώσω μία συνταγή που μου ήρθε από εκεί. Βέβαια, συνταγή είναι από μια Ρωσίδα που είναι γιατρός καρδιολόγος. Η κόρη της ζει στο Μαδαγασκάρι και το κορίτσι αυτό έδωσε συνταγή σε μία Όλγα που είμαστε φίλοι στο Viber και είναι κορίτσι από το κανάλι, από τη μεγάλη παρέα του YouTube. Κάπως έτσι είναι η ιστορία όλη. Πάρτε το στυλό και γράψτε. Φτηνό απολυμαντικό για ό,τι θα χρειαστείτε. Ανακατεύουμε 1 λίτρο χλωρίνη με 10 λίτρα νερό και έχουμε 11 λίτρα, ένα μείγμα που το κρατάμε σε ένα μέρος χωρίς να έχει μπόλικο φως, κάπως στην ντουλάπα μακριά από όλους. Από αυτό το μείγμα, από αυτά τα 11 λίτρα, παίρνουμε 1 λίτρο από αυτό το χλωρίνη με νερό, συμπληρώνουμε 1 λίτρο ξύδι λευκό από αυτό που είναι τα πιο οικονομικά, μεγάλο κατάστημα τώρα, ξέρετε, δεν θα σας πω, ξέρετε, από αυτό που πίνουμε. Ή αν έχετε δικό σας ξύδι, ξέρω κι εγώ, 1 λίτρο ξύδι λευκό. Συν αλκοόλ 100 γραμμάρια. Μπορεί να είναι τσίπουρο, βότκα, λοσιόν αλκοολούχο που θα βρείτε. Και έχετε ένα μπουκάλι, 2 λίτρα και 100 γραμμάρια, ωριότατο, απολυμαντικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε ή χρειάζεστε για κάποιο λόγο. Αυτό δεν είναι τίποτα, εύκολο είναι. Όποιος χρειάζεται μπορεί να το κάνει. Μη με ρωτάτε πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω φτιάξει. Οπότε, πόση δοσολογία θα βάλουμε? Λογική. Ποιο ξύδι ακριβώς θα πάρω, ποια χλωρίνη μάρκα ακριβώς θα πάρω, δεν νομίζω να παίζει μεγάλο ρόλο. Από τη στιγμή που έχει χλωρίνη, ξύδι και ενόπνευμα, είναι απολυμαντικό. Τώρα δεν θα το κάνουμε αυτό σε δημόσιο χώρο, θα το κάνουμε αυτό για το σπίτι μας, εκεί που χρειάζεται. Πόρτες, παράθυρα, πάτωμα, σε πλαίσιο λογικό. Βγαίνει, πώς θα σας πω, όντως βγαίνει οικονομικό αυτό το πράγμα αν έχετε τσίπουρο δικό σας. Οπότε αυτό, σήμερα στέλνω χαιρετίσματα στα κορίτσια που είναι στο Μαδαγασκάρι. Όλγα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα στέλνω χαιρετίσματα σε όλους που είναι μακριά από την Ελλάδα. Κρατηθείτε, πρέπει να είμαστε όλοι καλά. Σας στέλνω κρύα φυλάκια γιατί σήμερα έχουμε χειμωνιάτικο καιρό. Πώς θα σας πω. Αυτά, να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα όσο μπορείτε.